Και πάμε στην επόμενη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε γιουβαρλάκια με κιμά από κοτόπουλο. Μια θρεπτικότατη συνταγή που μπορείτε να φάτε είτε κάνετε διατροφή είτε δεν κάνετε διατροφή. Γιατί τα έχει όλα, ισορροπημένη πρωτεΐνη, υδατάνθρακας και λιπαρά στο τέλος από ελαιόλαδο που θα πάρουμε. Οπότε αυτό το φαγητό είναι must και πρέπει οπωσδήποτε να σας δείξω πώς φτιάχνετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα γιουβαρλάκια με κιμά κοτόπουλου θα χρειαστούμε. Για τα γιουβαρλάκια, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 500 γραμμάρια κιμά κοτόπουλου, 2 κουταλιές της σούπας άνηθο, μία κουταλιά της σούπας δυόσμο, μία κουταλιά της σούπας κύμινο, 150 γραμμάρια ρύζι γλασέ, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1,5 λίτρο νερό, έναν κύβο κότας, φλούδες από ένα λεμόνι, ένα φύλλο δάφνης, αλάτι και πιπέρι. Για το αυγολέμονο, ξύσμα και χυμό από 2 λεμόνια, 2 κρόκους αυγών, 1 κουταλάκι του γλυκού corn flour, 1 κουταλιά της σούπας άνηθο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, άνηθο, πιπέρι, ελαιόλαδο και φέτες λεμονιού. Και πάμε να ξεκινήσουμε! Είσαι έτοιμος, φίλε Διονύση! Μάλιστα! Από το 1 στο 10 πόσο! 10! Πάμε να φέρουμε τον κιμά μας! Κιμάς από κοτόπουλο! Τι άλλο κιμά μπορούμε να βάλουμε? Γενικά, τα γιουβαρλάκια γίνονται με οποιοδήποτε κιμά θέλουμε. Η ονομασία γιουβαρλάκια, ξέρεις από πού προέρχεται? Είναι τουρκικής προέλευσης η ονομασία, λόγω του σχήματος, το στρόγγυλο που έχει, αλλά στην Τουρκία δεν έχουν κάποιο φαγητό αντίστοιχο, που σημαίνει ότι είναι δικό μας. Ένα χειροκρότημα. Καλά δουλειά. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη συνταγή μας. Θα φορέσω γαντάκια, γιατί μου αρέσει να φοράω γαντάκια, και αυτή η συνταγή πρέπει να φορέσουμε γαντάκια, γιατί πρέπει να βάλουμε γαντάκια. Μπράβο! Να πιάσουμε κοντόπουλο και δεν θέλουμε να πάει το κοντόπουλο παντού μέσα στην κουζίνα. Θέλουμε να πιάσουμε το γαντάκι μας, όλα τα πάντα όλα, για να είμαστε σίγουροι ότι τα κάνουμε πάρα πολλά καλά. Εντάξει, okay. Λοιπόν, φοράμε τα gloves, both hands, και μετά παίρνουμε το κρεμμύδι και το τρίβουμε στον τρίφτη. Εδώ. Ξέρεις γιατί το τρίβω στον τρίφτη? Γιατί άμα σου πω να το ψιλοκόψεις, δεν το ψιλοκόψεις, θα το χοντροκόψεις. Και άμα χοντροκόψεις το κρεμμύδι στα γιουβαρλάκια, δεν πλάθεται καλά το σχήμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οπότε, το κρεμμυδάκι πήγε μέσα και ήρθε η ώρα για τον κύριο σκόρδο. Κύριο σκόρδος μας αγαπάει, τον αγαπάμε κι εμείς. Ψιλοκόβουμε και το σκόρδο μας εδώ. Πάει και αυτό μέσα. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να είστε πιο γκουρμεδιάριδες, μπορείτε να βάλετε το κρεμμύδι σε λίγο νεράκι μέσα, να το σουρώσετε εδώ. Άμα θέλετε να είστε γκουρμεδιάριδες, σε όλες σας αρέσουν αυτά. Εγώ θα το πω. Επειδή γενικά πικρίζει αυτό το ζουμάκι, πάρτε λίγο στα χέρια σας το κρεμμύδι, στύψτε το εδώ. Αυτό το ζουμάκι δεν το θέλουμε. Πικρίζει, εμείς θέλουμε να πάρουμε όλη τη γεύση από το κρεμμύδι. Οπότε, εδώ μια χαρά να ρίξω και αυτό το ζουμάκι μέσα. Τέλεια. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και τον κιμά μου. Μπούτι στήθος, μπορείτε να βάλετε είτε μόνο στήθος, είτε μπορείτε να βάλετε μόνο μπούτι. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι η διαφορά που έχουμε στις θερμίδες. Άμα βάλουμε κιμά από μπούτι, έχει περισσότερες θερμίδες, είναι πιο μαστιχωτό, πιο ζουμερό, πιο γεμάτο σε γεύση. Άμα βάλουμε στήθος, είναι πιο στεγνούτσικο, αλλά έχει λιγότερες θερμίδες. Οπότε, βλέποντας και κάνοντας, τα αφήνω εντελώς πάνω σας. Εδώ είμαστε και θα προσθέσω μέσα και λίγο άνηθο. Μου αρέσει ο άνηθος. Πάει. Εντάξει, γιουβαρλάκια χωρίς άνηθο. Γενικά, δεν μας αρέσουνε. Θέλουμε τον άνηθο. Πάει και ο άνηθος μέσα. Τι άλλο επίσης πάει? Ο κύριος δυόσμος. Λοιπόν, πάει και ο δυόσμος μέσα. Εδώ είμαστε. Και νομίζω θα χρειαστεί να βγάλω τα γάντια. Γιατί πρέπει να βάλω αλάτια, πιπέρια, καταλαβαίνετε. Το επόμενο υλικό που λατρεύω, θέλω να το βάλετε κι εσείς, γιατί πραγματικά θα απογειώσει το φαγητό μας, είναι το κύμινο. Βάζω κύμινο μέσα, βάζω το ριζάκι μου. Θα βάλετε ρύζι γλασέ ή ρύζι για ριζότο. Ένα ρύζι που γενικά, πώς να το πω, αυτό, χυλώνει. Κατάλαβες. Το θέλουμε, θέλουμε να χυλώσει, να δέσει. Τώρα με τα λάτι δεν θα είμαστε τσιγκούνιδες. Θέλουμε περίπου 12 με 15 γραμμάρια αναλόγως το κρέας. Άμα είναι αρνί, βάζουμε 12. Άμα είναι κοτόπουλο, βάζουμε 13-14. Αναλόγως με το κρέας, βάζουμε το αλάτι. Οπότε, αλατάκι πάντα βάζουμε στις συνταγές, γιατί άμα δεν βάλουμε τώρα αλάτι μέσα στον κιμά μας, στο τέλος του φαγητού μας θα βγει άνοστο. Όσο καλό αυγολέμονο και να κάνουμε, όσο καλή σάλτσα και να κάνουμε, μέσα το γιουβαρλάκι θα είναι άγευστο. Το πιάνεις, φίλε. Μίτσο, μπράβο. Άρα, αλατάκι βάλαμε, πιπεράκι βάλαμε. 2 κουταλιές σούπας λαδάκι και
τρεις να βάλετε, δεν πειράζει. Όσο περισσότερο λαδάκι βάζετε, τόσο πιο εύκολα θα το πλάσετε. Και ξανά ήρθε η ώρα για τα γάντια. Και ουσιαστικά έχουμε τελειώσει, φίλε Διονύση. Αυτή ήταν η συνταγή. Τα γιουβαρλάκια, εντωμεταξύ, στο perception του κόσμου είναι κάτι δύσκολο. Ναι, όλοι νομίζουν ότι τα γιουβαρλάκια είναι. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι το πιο εύκολο φαγητό που υπάρχει, μακράν. Λοιπόν, όπως είναι τώρα, τι θέλω να κάνω. Θέλω να δέσω τα υλικά μου. Οπότε ανακατεύω. Το ριζάκι σας φάνηκε λίγο, έτσι δεν είναι? Αν βάλουμε παραπάνω, θα σπάσουν. Γενικά το ρύζι υπάρχει στη συνταγή. Υπάρχει, αλλά υπάρχει τόσο όσο. Όσο πρέπει για να φουσκώσουν τα γιουβαρλάκια, να γίνουν ωραία, να γίνουν τσουποτά, να τραβήξει όλο το ζουμί από το κοτόπουλο που θα ετοιμάσουμε μέσα. Γενικά το ρύζι λειτουργεί καταλυτικά στη συνταγή, γιατί είναι σαν ένα μικρό σφουγγαράκι γεύσης. Ό,τι φεύγει από το γιουβαρλάκι, από το κυμάκι, από το ζωμό, το ρουφάει το ρύζι και ουσιαστικά τα γιουβαρλάκια μας γίνονται 10 φορές πιο νόστιμα. Αυγουλάκι δεν βάζω, φρυγανιά δεν βάζω. Έτσι όπως είναι, πλάθουμε τα γιουβαρλάκια μας μέχρι που να τελειώσει το μείγμα μας. Και τελειώσαμε. Ούτε 2 λεπτά υπόθεση. Εντάξει, άμα είσαι φοιτητής και έχεις λίγο κοιμά στο ψυγείο και δεν ξέρεις τι να τον κάνεις, καλύτερη συνταγή. Γιουβαρλάκια. Μπαμ, μπαμ, τελειώσαμε. Ρίχνω μέσα στο νεράκι μου, εδώ. Προσεκτικά να μην σπάσω τα γιουβαρλάκια μου. Και πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βάζω ένα ζωμό κοτόπουλο μέσα. Ή ζωμό λαχανικών, ή ζωμό μοσχάρι, ό,τι σας βρίσκεται. Δίνει περισσότερο σώμα. Άμα δεν βάλετε ζωμό, πρέπει να βάλουμε αλάτι και πιπέρι. Εντάξει, φίλε Μπελέση. Μπράβο. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω. Κοίτα εδώ τι θα κάνω τώρα. Δεν πυρηνική φυσική, αλλά πραγματικά απογειώνει τα γιουβαρλάκια. Εδώ. Λίγο φλούδα λεμόνι. Μερικές φορές έτσι. Τα γιουβαρλάκια σου να σας βγάζει μια έντονη γεύση κρέατος, οπότε αυτή θα εξορροπήσει πάρα πολύ ωραία με λίγο φλούδα από λεμόνι, εδώ. Και έτσι όπως είναι, πάει πάνω στη φωτιά. Άμα θέλετε να βάλετε και μια δάφνη, βάλετε και μια δάφνη. Where is my Daphne? Δάφνη, εδώ είμαστε. Δαφνούλα, λεμονάκι. Κλείνω την κατσαρόλα μου, ανοίγω τη φωτιά. Και όπως βλέπετε, μαγειρεύουμε φυσικό αέριο Zenith, γιατί είναι μια αποδοτική πηγή ενέργειας για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε ένα νοικοκυριό. Το φαγητό μας γίνεται πολύ πιο γρήγορο με φυσικό αέριο, γίνεται πιο νόστιμο και γενικά όσοι μπορείτε να βάλετε φυσικό αέριο, παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε, θα σας κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Λοιπόν, από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το νεράκι μας, θέλουμε περίπου 25-30 λεπτάκια. Σύνολο 30 με 40 λεπτά. Και μόλις είναι έτοιμα, θα ετοιμάσουμε το αυγολέμονο. Σύμφωνα με τους περισσότερους ιστορικούς τροφίμων, η προέλευση του αυγολέμονου είναι η Νότιος Ευρώπη, από όπου ταξίδεψε προς την Ελλάδα με τους Σεφαρδίτες Εβραίους. Στην Σεφαρδίτικη Εβραϊκή Κουζίνα, το αυγολέμονο ονομάζεται αγκριστάδα ή σάλτσα μπλάνκα και ήταν φτιαγμένο με χυμό ροζ, αγκράς, χυμό ροδιού ή πικρό χυμό πορτοκαλιού. Όταν το λεμόνι έγινε πιο προσιτό στη Μεσόγειο γύρω στον 10ο αιώνα, η πρακτική της χρήσης λεμονιών σε σάλτσες διαδόθηκε και έτσι η σούπα αυγολέμονο, όπως οι Εβραίοι ονόμαζαν σόπα ντε χουέβος ή λιμόν, άρχισε να σερβίρεται ειδικά μετά την νηστεία του Γιόμ Κιπούρ και από εκεί να ταξιδεύει στα Βαλκάνια. Και τα γιουβαρλάκια μας είναι έτοιμα. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το αυγολέμονο. Για να ετοιμάσουμε το αυγολέμονο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε αυγά και λεμόνια. Είναι μια πολύ απλή συνταγή, οπότε please δώστε έτσι σημασία. Θα βγάλω το ξύσμα από το λεμόνι. Μου αρέσει πάρα πολύ ξύσμα από λεμόνι στα γιουβαρλάκια. Ξέρω ότι δεν συνηθίζετε να το βάζετε, αλλά του δίνει κάτι παραπάνω, το καταλαβαίνετε. Και γενικά με το ξύσμα δεν είμαι έτσι τσιγκούνι. Κοιτάξτε το, εγώ πήρα μόνο το κίτρινο σημείο από το λεμόνι και είναι τέλειο. Λοιπόν, το θέμα λεμόνι στα γιουβαρλάκια είναι πολύ σχετικό. Δεν υπάρχει συνταγή που όντως να δουλεύει να σας πει ένα λεμόνι, δύο λεμόνια, γιατί εξαρτάται από το χυμό που έχει το λεμόνι. Αυτά γενικά δεν είναι ζουμερά από ό,τι φαίνονται. Και βέβαια από το γούστο. Σε κάποιους αρέσει το φαγητό αυτό να είναι πάρα πολύ λεμονάτο. Σε κάποιους αρέσει να είναι λίγο πιο ήπιο. Εσύ, Μπελέση, τι προτιμάς? Το θέλω λίγο λεμονάτο. Και εμένα μου αρέσει να είναι αρκετά λεμονάτα. Θέλω να το ζω το αυγολέμονο, να το νιώθω. Λοιπόν, έβαλα το λεμονάκι μου μέσα και βέβαια το επόμενο υλικό πρέπει να ρίξουμε. Ποιο είναι? Αυτό. Σπάμε μέσα τους κρόκους, εδώ, στο μείγμα. Οχ, την πάτησα. Έσπασε τον κρόκο, νομίζω, ε. Γρήγοράκι. Η αλήθεια είναι πως και λίγο ασπράδι να πέσει, δεν μας πειράζει καθόλου. Αυτό το ασπράδι που θα μείνει, εννοείται που πάει, φίλε Μπελέση. Στο στομάχι του Μίτσου. Πού πάει, Μπελέση? Στομάχι του Μίτσου. Όχι, πάει στην ομελέτα μας το πρωί με τα ασπράδια που θα κάνουμε. Αυτοί είμαστε.
Λοιπόν, αλάτι. Πιπέρι. Και με το αλάτι να είστε έτσι λίγο τσιγκούνιδες. Άμα χρειαστεί, βάζουμε στο τέλος, γιατί ρίξαμε μέσα και το ζωμό. Λοιπόν, ανακατεύω. Και τώρα η σημαντική ερώτηση, η πιο σημαντική ερώτηση. Μπελέση, σου αρέσει το γιουβαρλάκι να έχει πιχτή σάλτσα ή αραιή σάλτσα? Όχι, πιχτή. Άμα θέλουμε να είναι πιχτή, θα προσθέσουμε ελάχιστο corn flour. Και όταν λέω ελάχιστο, το εννοώ. Κοίτα εδώ. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Εδώ. Δεν χρειάζεται να βάλει παραπάνω. Άμα χρειαστεί να βάλουμε παραπάνω, μπορούμε να προσθέσουμε. Πώς? Βάζουμε λίγο corn flour σε λίγο νεράκι και το ρίχνουμε μέσα. Ποτέ δεν ρίχνουμε το corn flour κατευθείαν μέσα. Γιατί τι γίνεται? Πετρώνει, βοιάζει. Πρέπει να τα ρεώσουμε πρώτα σε νερό και μετά να το κάνουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, σε χαμηλή φωτιά ψήσαμε τα γιουβαρλάκια μας. Γιατί άμα είναι πολύ δυνατή, θα σπάσουνε. Θέλουμε χαμηλή φωτιά και χαμηλή φωτιά θέλουμε να παραμείνει. Τώρα, βράζει το νεράκι μου ή δεν βράζει? Βράζει. Απαραίτητο για να πετύχει το αυγολέμονό μας είναι τι? Να βάλουμε ζεστό νερό στο αυγολέμονο. Να ρίξουμε ζεστό το ζουμί στο αυγολέμονο. Γιατί άμα δεν καίει το ζουμί όταν το ρίχνουμε μέσα, στη συνέχεια το αυγολέμονό μας θα κόψει. Οπότε σιγά σιγά προσθέτω μέσα το ζουμάκι από τα γιουβαρλάκια μέσα στο αυγολέμονο. Εδώ. Εύκολο ή δύσκολο? Βλέπεις, το έκανα έτσι, γιατί ξέρω ότι υπάρχει περίπτωση τη συνταγή να την κάνετε μόνοι σας στο σπίτι, άμα είστε φοιτητές. Οπότε δεν χρειάζεστε βοήθεια. Σηκώνετε την κατσαρόλα, ρίχνετε το περισσότερο ζουμί μέσα. Εδώ. Ξαναπάει πίσω στη φωτιά αυτό. Και έτσι όπως είναι, βρόχιδον, ρίχνω όλο το μείγμα μέσα. Αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα που έχει το αυγολέμονο το πήραμε τώρα. Και βάζουμε πίσω στη φωτιά και ανακατεύουμε σιγά σιγά εδώ, μέχρι που να δούμε να βγάζει τις πρώτες μπουρμπουλήθρες. Μόλις βγάλει τις πρώτες μπουρμπουλήθρες, θα έχει πήξει το μείγμα. Οπότε θέλω λίγο υπομονή. Γενικά δεν ανακατεύουμε με κουτάλα για να μην σπάσουμε τα γιουβαρλάκια. Είναι αυτό που λέμε το κλασικό που ανακατεύουμε. Πώς το κάνουμε? Αυτό το ωραίο που σφυρίζουμε κιόλας. Το ξέρεις, μπράβο. Αυτό. Μέχρι που να δέσει. Εδώ και εδώ. Εδώ. Μην ξυπνήσετε τους γείτονες. Θέλω να δοκιμάσω λίγο απαλά πιπέρι και λεμόνι αυτή τη στιγμή για να δω αν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Να το βάλω. Ρε φίλε, είναι φαγητάρα. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Θέλω λίγο άνηθο στο τέλος εδώ. Ρίχνω στο τέλος μέσα, εδώ. Ίσα να κάνουμε το τελικό ανακάτεμα. Και εδώ είμαστε. Όπω Παναγία μου, κοίτα εδώ. Βλέπεις? Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Πόσα γιουβαρλάκια θες, φίλε Διονύση? Εγώ θέλω 4. 4? Καλώς είσαι. Εντάξει, αναλόγως. Γιατί ξέρεις, τα μαγειρία μπορεί να σου βάζουν και ένα γιουβαρλάκι. Γιατί τα κάνουν τεράστια. Εσύ, Μπελέση? Να δω λίγο το size. Ναι. Εντάξει, και εγώ 3-4. Εγώ στη μερίδα από αυτά τα γιουβαρλάκια θα βάζα τουλάχιστον 5-6 εδώ. Όπως βλέπετε, η σάλτσα είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Δεμένη όσο πρέπει. Αυτό θα πάει στην άκρη. Θα ρίξω λίγο άνεθο από πάνω, φρέσκο. Και τώρα θέλω τις τελευταίες πινελιές να τις δώσετε σημασία. Δηλαδή, άμα δεν βάλουμε πιπέρι, κάτι έχουμε κάνει λάθος στη συνταγή. 100%. Άμα δεν βάλουμε ελαιόλαδο, πάλι κάτι λάθος έχουμε κάνει στη συνταγή. Δεν θέλω να το λυπηθείτε αυτό το κομμάτι εδώ. Θέλουμε λαδάκι, πιπέρι. Και για κάποιον που θέλει να βάλει λίγο παραπάνω λεμονάκι, πάντα πρέπει να είμαστε εντάξει, ρε φίλε Μπελέση, το καταλαβαίνεις. Ένα λεμονάκι είναι καλά, αυτό είναι τέλειο λεμόνι, κοίτα εδώ. Ακουκούτσια το. Εδώ. Και ήρθε η ώρα της μεγάλης δοκιμής. Εδώ είμαστε. Είναι σε φάση ο Διονύσης έτσι. Περιμένει οπωσδήποτε να δοκιμάσει. Θα σου βγάλω οπωσδήποτε ένα πιάτο να φας, μην αγχώνεσαι. Αλλά αυτό θα το ευχαριστώ εγώ. Λιώνει στο στόμα. Το ρύζι είναι ψημένο στην εντέλεια. Η σάλτσα είναι μοναδική. Αυτό το φαγητό είναι για όλους. Όποιο και είναι το στάτους σου, αυτό είναι το φαγητό που πρέπει να δοκιμάσεις. Σωστά, Διονύση? Σωστά. Ναι, σου δίνω όλη την κατσαρόλα να την πας στο σπίτι στη γυναίκα από εμένα.